Για να ακούσουμε τι άλλο έχεις να προτείνεις και κοίτα το ρολόι. Έχουμε να παίξουμε και ένα θέμα ακόμη. Ωραία. Με θέα λοιπόν το πορφυρό ορίζοντα της Θεσσαλονίκης, εκατοντάδες θεατές θα έχουν και φέτος την ευκαιρία να ονειροπολίσουν. Βλέπετε την πολύ όμορφη και επιβλητική έτσι φωτογραφία. Ανάμεσα στα δύο κτίρια. Αυτή τη φορά αφιέρωμα στο λυρικό Σταύρο Κουγιουμτζή με τους Ανδρέα Καρακώτα και Θανάση Μπιλιλή, φωνή και πιάνο αντίστοιχα, και τη Μαρία Κουγιουμτζή, τη νεότερη κόρη του συνθέτη. Να θυμίσω ότι ακολουθεί ακόμη μια συναυλία με ελεύθερη είσοδο, αφιερωμένη στον Σταύρο Κουγιουμτζή στις 24 Ιουνίου με τον Γιώργο Νταλάρα και άλλους στο λιμάνι. Είναι και οι δύο συναυλίες με είσοδο ελεύθερη. Η Αμερικανή Thiever Corporation, ένα από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα της Θεσσαλονίκης, της Ελλάδας και βέβαια και παγκοσμίως νομίζω. Down tempo, dub, trip hop, ηλεκτρόνικα. Πολύ αγαπητή. Πρώτα Καγιετάνο και μετά Thiever Corporation. Ναι. Ευτυχώς είναι μια μέρα μετά. είναι μια μέρα μετά. Είναι την 5η, 15 Ιουνίου στο Fix Factory of Sound Open Air, στον ανοιχτό χώρο του Fix. Να σας πάω και στο Θέατρο Δάσους για την καινούργια συλλεκτική παράσταση Αγαμηθείτε. 25 χρόνια κλείνουν, 14 Ιουνίου την Τετάρτη. Στο Θέατρο Δάσους βλέπετε και την Φίσα. Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Μητρέντζης, ο Σταρόβας, ο Σπύρος Παπαδόπουλος βεβαίως μαζί τους. Και να πάμε στο Θεσσαλονίκη Pride, το φεστιβάλ αυτό που γίνεται για τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και την ανοχή. Μετά την Αθήνα. Μετά την Αθήνα, 14 έως 17 Ιουνίου. Ξεκινούν την Τετάρτη με ένα υπαίθριο πάρτι γύρω στις 7 στη Ζεύξιδος. Έχουν πάρα πολλές δράσεις και προβολές και θα κλείσουν με τη μεγάλη εκθέσεις. Συναυλία το Σάββατο. Θα ξεκινήσουν το φεστιβάλ από το Λευκό Πύργο, από τις 12 το μεσημέρι. Μεγάλη παρέλαση του Θεσσαλονίκη Pride στις 7.30 εκεί μπροστά και σε όλα τα κεντρικά σημεία της πόλης. Και στο τέλος θα κλείσει η αυλαία του φεστιβάλ με μια μεγάλη συναυλία. Και να πούμε και για απόψε μια φιλανθρωπική βραδιά για το ορφανοτροφείο Μέλισσα στο Μακεδονία Παλάς. Βλέπετε τη φωτογραφία από το κτίριο και βέβαια 96 χρόνια ιστορίας κλείνει φέτος. Χρήστος Ζαμπούνης, Στάκης Ζαχαράτος και Ιωάννης Μελισανίδης μεταξύ των καλεσμένων για αυτή τη βραδιά. Και κλείνοντας να σας πω έτσι εντάχει ότι έχουν αναβληθεί πολλές παραστάσεις λόγω των καιρικών φαινομένων. Οι γυναίκες σήμερα ειδικά. Και τελικά όμως θα γίνει σε κλειστό χώρο. Ήταν να γίνει σε κλειστό χώρο γιατί δούλευα το Σαββατοκύριακο Έλσα, αλλά τελικά αναβάλλεται εντελώς γιατί η Ακροπόλης είχε ξεπεράσει τη χωρητικότητα του χώρου. Και δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τον καιρό, ειδικά για σήμερα. Και η βραδιά όπερας, η χθεσινή, θα πάει για την Τετάρτη στις 9 το βράδυ στον κήπο των Γλυπτών. Και βεβαίως και το σύγχρονο θέατρο που ακύρωσε τις παραστάσεις του στο Αριστοτέλειο. Λόγω θα μας ενημερώσουν για το τι θα γίνει με τα εισιτήρια. Εύα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Γιώργο Μπρατάνη, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα. Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Μεγάλη μας χαρά. Ελπίζω να σας δούμε εκεί. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις. Λοιπόν. Εδώ είμαστε να τα λέμε. Αφού ήρθες μια φορά θα ξανάρθεις. Είναι η δεύτερη τηλεοπτική σου εμφάνιση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας στο σπίτι σου.